Περίπου 400 κτίρια στην Ηλία έχουν χαρακτηριστεί ως επικίνδυνα και ετοιμόρροπα, μαζί με αυτά που έχουν κηρυχθεί διατηρητέα, αποτελούν ένα σοβαρό παράγοντα κινδύνου σε μια περιοχή όπου ο Εγκέλαδος αποτελεί τακτικό επισκέπτη. Τα εγκαταλειμμένα και ειδικά τα επικίνδυνα και επικινδύνως ετοιμόρροπα κτίρια, αν δεν γίνουν δραστικές και συντονισμένες ενέργειες, είναι βέβαιο ότι θα αυξηθούν ραγδαία λόγω αφενός μεν της λειτουργικής στατικής ενεργειακής ανεπάρκειάς τους και της ισόρρεσης φθορών σε αυτά, αφετέρου δε της πολυιδιοκτησίας των φορολογικών βαρών και της έλλειψης οικονομικών κινήτρων για τη συντήρηση και επαναχρησιμοποίησή τους, ειδικά εν ώψη του υψηλού κόστους και της πολυπλοκότητας των διαδικασιών έγκρισης αποκατάστασης στην περίπτωση των διατηρηταίων. Από την πλευρά του Υπουργείου Περιβάλλοντος έχει ανακοινωθεί ότι η Επιτροπή Επικινδύνωση Ετοιμόρροπων μαζί με την Αποκεντρωμένη μπορούν να προβούν σε κατεδάφιση των επικίνδυνων κτηρίων. Στο Δήμο Πηνιού, τα ετοιμόρροπα κτίρια και κατασκευές που βρίσκονται εντός των διοικητικών του ορίων φτάνουν τα 13. Σε συνεργασία με το ΤΕΕ, θα προχωρήσουν σε αυτοψία για να διαπιστώσουν το βαθμό επικινδυνότητας. Συγκεκριμένα στη Γαστούνη βρίσκονται 3 ακίνητα, ένα στην οδό Σισίνη και άλλα 2 στην περιοχή της Παναγίας Καθολικής. Στο Βαρθολομιό 2, στην οδό Ανδρέα Παπανδρέου και άλλα 3 σε αντίστοιχες περιοχές. Ένα ακίνητο στο Τραγανό, στην οδό Αγίου Νικολάου, στη Λιγιά, ένα ακίνητο κοντά στην κεντρική πλατεία. Στα Καβάσιλα, ένα ακίνητο στις σιδηροδρομικές γραμμές, στο Λευκοχώρι, μέσα στο χωριό, στην Αγία Μαύρα, μία μονοκατοικία απέναντι από την εκκλησία. Μετά και τη θεομηνία που είχαμε και του Μπάλου και την προηγούμενη, να αυξηθεί ο αριθμός που χρειάζεται παρεμβάσεις και κατεδάφιση, έτσι ώστε να μην κινδυνεύουν οι συμπολίτες μας. Η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου και η κυβέρνηση θα πρέπει πάρα αυτά να δουν και αυτήν την παράμετρο, έτσι ώστε να υπάρξει θεραπεία στο θέμα αυτό. Από την πλευρά μας, όπως ξέρετε, οι Δήμοι έχουν τεράστια προβλήματα. Οι Δήμοι έχουν θέματα οικονομικά τέτοια που να μην μπορούν να ανταποκριθούν ακόμα και στις λειτουργικές τους ανάγκες. Έχουμε ενημερώσει από τον 12ο του 20 το Υπουργείο για αυτήν ακριβώς την κατάσταση, αλλά φαίνεται ότι δεν λειτουργήσε η πρωτοβουλία που πάρθηκε τότε και δεν έχουμε αποτέλεσμα. Το ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδας, σε ανακοινωσή του αναφερόμενο στο νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τα κτίρια, επισημαίνει ότι η επιτάχυνση της διαδικασίας ορισμού της αρμόδιας Επιτροπής Αξιολόγησης των Επικίνδυνων Κτισμάτων με συγκεκριμένο στενό χρονικό περιθώριο και με τη συνδρομή μηχανικών από διάφορες υπηρεσίες και το ΤΕΕ είναι επιβεβλημένη. Ο καθορισμός στενού χρονικού ορίου προθεσμίας χαρακτηρισμού του ακινήτου ως διατηρηταίου ή μία από τις αρμόδιες υπηρεσίες, η διάθεση πόρων στους Δήμους και τις περιφέρειες για την κατεδάφιση των χαρακτηρισμένων ήδη ετοιμόρροπων οικοδομών, η παροχή κινήτρων σε αποδεδειγμένα μη ικανούς να ανταποκριθούν οικονομικά ιδιοκτήτες για την αποκατάσταση του φέροντος οργανισμού του κτηρίου και της όψης στον κοινό χρηστό χώρο καθ' υπόδειξη της υπηρεσίας δόμησης, θα πρέπει να προωθηθούν. Παράλληλα, στέκεται στην παροχή της δυνατότητας σε δημόσιους φορείς να αναλάβουν την αποκατάσταση των κτηρίων αυτών, αποκτώντας το δικαίωμα αξιοποίησης τους για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και από εκεί και ύστερα όσο επιπλέον επιτηθεί για να καλυφθεί το κόστος των εργασιών αποκατάστασης από τους ιδιοκτήτες.